ατμόσφαιρας σε όλους τώρα, όπως είπε, πολλά ευτυχισμένα ο αρχηγός μας, εγώ θα πω κάτι λιγότερο. πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα θέλω να πω μια τεράστια συγχαρητήρια σίγουρα για τους, να πούμε, εργάτες που ήταν συνέχεια σπίτι, τους παίχτες πρώτα απ' όλα, ότι πρώτα απ' όλα όλη την δόξα και μεγάλη επιτυχία ανήκει στους παίχτες. Το δεύτερο, πιστεύω όλο το προπονητικό team που ήταν ενωμένο και πολύ καλά μαζί. Όταν λέω προπονητικό team δεν θέλω να ξεχάσω ούτε ιατρικό team, ούτε φροντιστές. Είναι μια ομάδα που δούλεψε πάρα πολύ καλά. Μπορεί να είναι πάνω απ' όλα σε πολύ δύσκολες στιγμές που την είχαμε φέτος στην Άντα και στην αρχή του σεζόν. Μπορεί διοίκηση μαζί με την οικογένεια Αγγελοπούλους μας βοήθησε πιο πολύ που έμεινε κοντά στην ομάδα που ήταν πολύ δύσκολο για τη συνέχεια. Και τώρα, αν πρέπει να αφιλώνουμε που είναι, δηλαδή εγώ δεν μπορώ να πω πως μπήκε ένα νέο παιδί, το μπάσκετ είναι στο πνεύμα μου, στο αίμα μου και όλη την οικογένεια, εγώ γεννήθηκα στο ύπεδο. Τώρα να πω οικογένεια και αυτά, εγώ πιστεύω όλη η οικογένεια προσπάθησε τόσο, πιστεύω, αρκετά στο μπάσκετ. Μόνο ποτέ δεν μπορούμε να δώσουμε αυτή την ευχαρίστηση που μας προσέφερε και μας έδωσε το ίδιο το παιχνίδι. Αυτό θέλω να πω, μην ξεχάσω και τους φιλάτους που ήρθανε με ένα καλό παιχνίδι δίπλα με την ομάδα και γέννησαν το ύπεδο όπως ήταν και σήμερα και όλα τα παιχνίδια που ξεκίνησαν τα παιδιά να γεμίσουν από το play-off. Και αν πρέπει να αφιερώνω, μην ξεχάσω κάτι, το είπα τώρα πριν από λίγο στην οικογένεια του μεγάλου του μου φίλου, του Δημήτρη Μετροπάνου, που είχαμε δώσει 40 μέρες πριν μια εβδομάδα περίπου. Δεν θέλω να ξεχάσω ούτε αυτό το φίλο και πιο πολύ αφιερώνω στον Αυτόνα που δεν πρόλαβε, ήταν μεγάλος φίλος μου και μεγάλος Ολυμπιακός. Και τώρα αυτά ήταν ακριβώς μια συζήτηση που είμαστε μαζί.